adesso do la parola all'onorevole Fountoulis per un minuto e trenta. Paracalò. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι πως οι τιμές διασυνοριακής αποστολής δεμάτων είναι σχετικά υψηλές. Η περίφημη απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών δεν οδήγησε σε χαμηλότερες τιμές για τους πολίτες ή για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Για συγκεκριμένα προϊόντα, οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου είναι απαγορευτικές λόγω των υψηλών τιμών των ταχυδρομικών τελών. Δυστυχώς όμως δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στο μοντέλο λειτουργίας των εθνικών ταχυδρομείων και την αντιμετώπιση τους ουσιαστικά σαν υποδομών του κράτους. Ναι στην ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά χωρίς την υπονόμευση και υποβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα των ταχυδρομείων υπέρ των γιγαντιαίων πολυεθνικών. Θεωρώ απαράδεκτη την επιδότηση ιδιωτικών εταιριών με χρήματα φορολογούμενων πολιτών με σκοπό να προσφέρουν υπηρεσίες τις οποίες παρήχε μέχρι προλίγων ετών το δημόσιο ταχυδρομείο προς όλους τους κατοίκους της χώρας, όπου και αν βρίσκονται, σε σταθερή βάση, προσιτή τιμή και καθορισμένη ποιότητα. Πρέπει να εξασφαλίζουν τα παρακάτω κριτήρια τα οποία είναι σημαντικά στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Να είναι προσιτά σε όλους, να πληρούν τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού, να είναι ανάλογα του κόστους παροχής των υπηρεσιών και τέλος να πληρούν τους κανόνες της διαφάνειας και της δημοσιότητας. Επιπλέον, οι ιδιωτικές ταχυδρομικές εταιρείες έχουν συχνά δώσει αρνητικότατα δείγματα γραφής με καταπατήσεις των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων. Τέλος, όσον αφορά τις αποστολές δεμάτων εντός των κρατών, ήδη υπάρχουν εποπτικές αρχές και δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από συντονισμό μεταξύ τους, ώστε να ρυθμίσουν και τις διασυνοριακές αποστολές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.